Δυναμικές κινητοποιήσεις ενάντια στο νέο ασφαλιστικό διοργανώνει μέσα στο επόμενο διάστημα το ΠΑΜΕ. Εργαζόμενους, συνταξιούχους και όλους τους πολίτες να δώσουν δυναμικό παρόν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, κάλεσε το μέλος του μετόπου Παναγιώτης Κουφαλάκος. Το νέο έγκλημα για το ασφαλιστικό μας αφορά όλους. Και όταν μιλάμε για ασφαλιστικό, δεν μιλάμε μόνο για σύνταξη. Μιλάμε για παροχές υγείας, για μητρότητα που σήμερα έχουν καταργηθεί. Με το νομοσχέδιο λοιπόν που ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή η κυβέρνηση, δημιουργείται το πλαίσιο για την οριστική απεμπλοκή του κράτους από τις ευθύνες του για την ασφάλιση. Μετατρέπεται έτσι η κοινωνική ασφάλιση από κοινωνική ασφάλιση σε ατομική ευθύνη και η σύνταξη σε προνοιακό επίδομα. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να θέσει ο καθένας στον εαυτό του είναι: θα παραδοθούμε ή θα πολεμήσουμε? Εμείς του ΠΑΜΕ λέμε θα πολεμήσουμε. Καλούμε κάθε καλοπροαίρετο εργαζόμενο, άνεργο, συνταξιούχο, νέο αγρότη, μικροεπαγγελματία να ενωθούμε σε ένα κοινό λαϊκό μέτωπο. Η επίθεση στο ασφαλιστικό να γίνει αφορμή ώστε ο λαός μας με τη συμμαχία του να δώσει αγωνιστική δράση, ώστε μέσα από τη δράση του να μην έρθει καν το νομοσχέδιο για ψήφιση στη Βουλή. Το ΠΑΜΕ λοιπόν σας καλεί ταυτόχρονα μαζί με αυτόν τον αγώνα, καλεί τους εργαζόμενους να γυρίσουν την πλάτη στις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που καλούν σε αγώνα με αίτημα άκουσον-άκουσον να καλεστεί οι ηγεσίες σε διάλογο για το ασφαλιστικό και καλούν σε αγώνα για ανάπτυξη. Ρωτάμε πρώτον, οι διάλογοι δεν ήταν εκείνοι που έφεραν τις μειώσεις στους μισθούς και οδήγησαν σε διάλυση την κοινωνική ασφάλιση? Οι διάλογοι δεν ήταν εκείνοι οι οποίοι έφεραν τους αντιασφαλιστικούς νόμους ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας? Δεύτερον, μα η ανάπτυξη, ρε συνάδελφοι, στο καπιταλιστικό σύστημα δεν προϋποθέτει φτηνό εργατικό κόστος? Άρα λοιπόν μην κοροϊδευόμαστε. Για το κεφάλαιο και το πολιτικό τους προσωπικό η ασφάλιση είναι κόστος. Για μας είναι η ζωή μας. Είμαστε αποφασισμένοι. Το ασφαλιστικό δεν θα περάσει. Εμείς του ΠΑΜΕ βρισκόμαστε σε καθημερινή κινητοποίηση. Κάνουμε συσκέψεις στα σωματεία. Κάνουμε συζητήσεις. Κάνουμε πικετοφορίες. Καλούμε την Παρασκευή στις 7 στο συλλαλητήριο που διοργανώνουμε στην πλατεία 23 Μάρτη, 7 η ώρα το απόγευμα. Σκαλούμε τους εργαζόμενους ακόμα να δώσουν δυναμικό απαρόν στην απεργία στις 4 Φλεβάρι και στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ.